Ωραία. Καπνιστές, λουτσόπερκες θα κάνουμε σήμερα στο φίλο μου στη Βουλγαρία. Και για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, πάω να βγάλω τα λέπια για να μπορέσει να πιάσει το αλάτι. Είμαστε δίπλα σε μια ωραία λίμνη με τα δέντρα που έχουν αρχίσει και έχουν ανθίσει. Εδώ είναι η σαλονοτραπεζαρία του φίλου μου, αυτόνομη, με ρεύμα και φωτοβολταϊκά δικά του, ό,τι καλύτερο χρειάζεται για την εξοχή. Μην κάτσω και σας δείξω πως φιλετάρω, δεν χρειάζεται. Αφού τα φιλετάρω, τα κρεμάω να φύγει η υγρασία και τώρα η ώρα για το αλάτι. Συγγνώμη, αλάτι μεσολογγιού και στη Βουλγαρία. Περίεργο πράγμα. Χοντρό αλάτι, με μεγάλη προσοχή. Αφού τα αλατίσω όλα, το αφήνω για μία μέρα στο ψυγείο. Ένα βράδυ με το αλάτι στο ψυγείο μέσα. Την επόμενη μέρα τα παίρνουμε, τα σκουπίζουμε να μην έχουν νερό και τα δένω. Έτοιμο, το παίρνω τώρα, το πάω έξω στο ωραίο περιβάλλον που έχουμε να στεγνώσει. Τα κρέμασα σε ένα ξυλάκι, φυσικό στέγνωμα, και μπροστά μας είναι η λίμνη με αυτή την υπέροχη την κορομιλιά την ανθισμένη. Θα περιμένω 6 ώρες, 7 μέχρι το βράδυ που να έρθει η ώρα να τα καπνίσουμε. Φυσάει ο αέρας σήμερα, είναι ό,τι καλύτερο, και συνεχίζουμε στο επόμενο στάδιο. Φυσικό στέγνωμα. Το γκαζάκι το άναψα. Αυτό είναι το καπνιστήρι με το θα δείξει τη θερμοκρασία του. Τα έχω βάλει μέσα τώρα, τα κομμάτια όλα, για να στεγνώσουν ακόμα λίγο. Και μετά θα ρίξω το πριονίδι για το κάπνισμα. Μισή ώρα να στεγνώσει το ψάρι για να αρχίσουμε το κάπνισμα. Να ρίξουμε μέσα το πριονίδι αυτό που χρειάζεται. Και όσοι βλέπετε το δοχείο αυτό, θέλει κάψιμο ο πάτος, γιατί από την έξω πλευρά έχει λαστιχάκι να καεί για να μην πάρει μυρωδιά το ψάρι μας. Στη συνέχεια ρίχνουμε το πριονίδι για να αρχίσουμε το κάπνισμα. Το πριονίδι μέσα. Ένα δοχείο να μαζεύει τα υγρά. Τα ψαράκια μέσα, το αλουμινόχαρτο, και το καπάκι, το γκαζάκι αναμένο, και βλέπουμε τι θερμοκρασία θα πιάσει στο κάπνισμα. Έχει πιάσει σχεδόν τους 60 βαθμούς και βλέπετε τον καπνό που βγαίνει από μέσα. Και περιμένουμε. Μετά από μία μισή ώρα στους 60 βαθμούς ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το καπάκι. Και τώρα θα δούμε τι έχουμε καταφέρει.
Τώρα θα καλέσω τους γεύσιγνώστες να μου πούνε τη γνώμη τους. Εγώ για πρώτη φορά τρώω τέτοιο ψάρι και μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα. Θα ξαναφάω. Добър вечер, намираме се на езовир Огоста, България. Майстор Нико ни е представил бяла риба пушена. По-гръцки. По-гръцки, сега ще опитаме да видим. Яле. Прекрасно. Уникална е. Уникална риба. Аз до сега не съм опитвал, нали, по този начин бяла риба. Но тук е станало доста добре. Весло, какво е твоето мнение за бялата риба? Няма това така, нямам думи просто. Уникална. Дем ξέρω ти είπανε, αλλά πιστεύω να έχουν πει καλά λόγια. Εσείς που θα το ξέρετε τη γλώσσα τους και θα τους καταλάβετε. Ο δύσκολος γεύσιγνώστης αυτός. Δεν του αρέσει πολύ το ψάρι. Του αρέσει μόνο να το πιάνει. Να πιάνει αυτά που θέλει και να το αφήνει. Τρώει. Άλλο εντάξει, πες το και στα βουλγάρικα τρώει, αν τρώει ή όχι. Για δέσα. Να μερίσει το μάκο να πούσε και μας έδε. Να σδρά. Μπράβο, στην υγεία σου. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έγινε ωραίο. Και το κάπνισμα χρειάζεται maximum 60 βαθμούς τώρα που είχαμε θερμόμετρο. Αν θέλετε και κάτι περισσότερο, έχω βίντεο που καπνίζω πέστροφες. Εδώ ο φίλος μου κάνει κρύο στη Βουλγαρία, δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Και τώρα ετοιμάζομαι να φτιάξω ένα μπατσά εδώ. Καλώνε και ζεστώνε, η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει τους 10 βαθμούς την ημέρα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο δικό μου.